Ακριβώς η ίδια διαδρομή. Μια Κυριακή διαφορετική η επόμενη που έρχεται, μιας και άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελο. Αλλά παραμένει μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση, αυτή με τον Τηλικράτη στη Λευκάδα. Κοίταξε, σίγουρα θα είναι ένα διαφορετικό εντελώς παιχνίδι. Το παιχνίδι του κυπέλου παρουσιάσαμε μια ομάδα με νέα πρόσωπα, με παιδιά που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αυτή την Κυριακή θα παίξουν παιδιά τα οποία θα είχαμε προστατέψει στις προηγούμενες δύο αγωνιστικές, όπως είναι ο Δημητρίου, ο Τσαγκαράκης που επανήλθαν στην ομάδα κανονικά. Θα προετοιμαστούμε και προετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα για το μάτς. Θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Είναι μια σφιχτή ομάδα η οποία προσπαθεί να καλύψει τα νότα της. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει δεχτεί δύο γκολ στο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα χτυπήσουμε τον Τηλικράτη σε αντεπιθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε χώρο, να ανεβούν πιο ψηλά. Και πιστεύω ότι γκολ θα πετύχουμε. Το μόνο που μας προβληματίζει είναι ο κακός αγωνιστικός χώρος. Α, δεν είναι σε καλή κατάσταση το γήπεδο της Λευκάδας. Όχι, δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να εστιάσουμε είναι το αγωνιστικός χώρος του τερέν. Τραυματισμούς έχουμε παίκτες οι οποίοι θα προφυλαχτούν σε αυτό το παιχνίδι γιατί δεν είναι έτοιμοι. Όχι, μπήκε κανονικά όλη τη βδομάδα ο Τσαγκαράκης, μπήκε και ο Δημητρίου. Επομένως όλοι οι παίκτες θα είναι έτοιμοι για αυτή την Κυριακή. Στα πλάνα όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι που έχει να κάνει με το παιχνίδι πρωταθλήματος, αλλάζει κάτι, διαφοροποιείται όσον αφορά αυτό που θα ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές σου την επόμενη Κυριακή? Γιατί δεν πήγε σίγουρα η ομάδα για να χάσει το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, πήγε να το παλέψει. Τι αλλάζει τώρα, τι θα ζητήσεις περισσότερο από αυτό το παιχνίδι? Θα σου πω το εξής, ότι πήγαμε αυθημερών πρώτα απ' όλα την προηγούμενη Κυριακή. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκανε, σκέψου ότι ήταν στο λεωφορείο σχεδόν μία μέρα ολόκληρη. Αυτή τη βδομάδα θα πάμε με διανυκτέρευση. Θα υπάρχει ξεκούραση για τους ποδοσφαιριστές. Επομένως, πρώτα απ' όλα δεν θα έχουμε την ταλαιπωρία που είχαμε την Κυριακή που μας πέρασε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι κάθε μάτσο μπαίνουμε μέσα για να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να διεκδικήσουμε. Πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς φυσικά. Δεν θα πω ότι θα αλλάξει κάτι. Σοβαρή, πειθαρχημένη και θα πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Από ό,τι είδα σήμερα και ο Καράμπελα στην προπόνηση. Ήρθε, είναι κοντά στην ομάδα κανονικά στις προπονήσεις? Τον έχουμε τώρα και τον Καράμπελα μαζί. Έρχεται 2 φορές τη βδομάδα, μία στον αγώνα. Από βδομάδα ελπίζω να τον έχω σε όλες τις προπονήσεις. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.